Και πάμε να φτιάξουμε ένα κρυθαράκι με κοτόπουλο και κολοκυθάκια. Πανεύκολη συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη, με υλικά που έχετε 100% όλοι στο ψυγείο σας. Πάμε να τα δούμε και να σας δείξω ότι σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά θα είναι έτοιμο. Για το κρυθαράκι με κοτόπουλο και κολοκυθάκια θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μέλισσα κρυθαράκι μέτριο, 1 κιλό μπούτια κοτόπουλου, 1 κουταλιά της σούπας Lurpak Light, 1 με 2 κολοκύθια, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, 50 γραμμάρια λευκό κρασί προαιρετικά, 1 λίτρο νερό, 1 τρίτο από ένα ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού και ξύσμα από ένα λεμόνι. Για το σερβίρισμα, τριμμένο τυρί προαιρετικά και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Μπελεσάκο, κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά, θέλω να έχει και καπάκι για να ψήσουμε το κοτοπουλάκι μας. Τώρα, πάω να φέρω λίγο το κοτόπουλο από το ψυγείο και να σου πω εδώ πέρα ότι επειδή ήθελα να κάνω οικονομική τη συνταγή, δεν πήγα να πάρω στήθος κοτόπουλο, γιατί είναι σχετικά ακριβό. Ήθελα να φτιάξω ένα φαγητό πιο οικονομικό. Οπότε πήγα στο χασάπι και του είπα να μου κόψει 1 κιλό μπουτάκια κοτόπουλο σε μερίδες, πιο μικρά κομμάτια. Για να έχω και το κόκαλο να μου δώσει περισσότερη γεύση στο κρυθαράκι μου, που θέλω έτσι το κρυθαράκι μου να πάρει γεύση από τα κόκαλα που έχει το κοτόπουλο, και βέβαια για να βγει και στη μισή τιμή. Και λιγότερο από τη μισή τιμή, από όσο θα έπαιρνα το αστήθη κοτόπουλο. Το πιάζει, Διονύση. Γενικά να θυμάσαι ότι το μπούτι είναι πολύ πιο φθηνό από το στήθος. Ναι, είναι πολύ πιο φθηνό. Δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί. Ναι. Πια να ξέρεις ότι αν πάρεις 2 στήθη κοτόπουλο, έχουν περίπου την ίδια τιμή με ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Γιατί ουσιαστικά χρεώνουν το γεγονός ότι είναι τα στήθη μεμονωμένα. Καταλαβαίνεις, ξεψαχνημένα, φιλεταρισμένα. Οπότε, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω μέσα το κοτοπουλάκι μου χωρίς καθόλου λάδι στη φωτιά. Γιατί έχει λιπαρά το κοτόπουλο, έχει την πετσούλα του. Και θα προσθέσω στη συνέχεια, γιατί δεν θέλω να βάλω παραπανίσια λιπαρά, θα προσθέσω λίγο Lurpak Light για να φροντίσω να πάρει χρώμα το κοτόπουλο, αλλά να μετριάσω τις θερμίδες. Οπότε, βγάζω τα γάντια μου εδώ και έχω το Lurpak Light μου, θα τα ανοίξω και θα ρίξω 1 κουταλιά της σούπας, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και να σου πω, φίλε Διονύση, ότι το Lurpak Light έχει χαμηλά λιπαρά και φτιάχνεται μόλις με 3 φυσικά συστατικά και δεν περιέχει συντηρητικά. Οπότε είναι ό,τι πιο φυσικό μπορώ να πάρω και γενικά μπορεί να ρίξει θερμίδες σε ένα φαγητό, όπως θέλω εδώ πέρα να ρίξουμε τις θερμίδες, γιατί χρησιμοποιήσαμε μπουτάκι, θέλουμε την πετσούλα, αλλά ρίχνουμε λίγο περισσότερο τα λιπαρά μέσω του βουτύρου μας. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό στην άκρη και όση ώρα σοτάρω το κοτόπουλο εδώ για να πάρω το χρώμα, θα ψιλοκόψω τα λαχανικά μου. Έχω ένα κολοκύθι εδώ. Και είναι ένα κολοκύθι γιγαντιαίο, όπως το βλέπεις. Σε περίπτωση που βάλετε μικρότερα κολοκύθια, θα βάλετε και 2 και 3, εντάξει. Και θα τα κόψω σε μεγάλα κομμάτια. Τα έχω κλείνει, τα έχω καθαρίσει. Θα κόψω έτσι ωραία κομμάτια το κολοκύθι μου. Δεν θα το ψιλοκόψω. Γιατί θέλω να το βάλω από την αρχή στο φαγητό μου. Και θέλω να λιώσει. Άμα το κόψω πολύ μικρά κομμάτια, θα λιώσει. Οπότε το κολοκυθάκι μου είναι εδώ. Έχω και το κρεμμύδι μου. Κάτσε να ρίξω ένα κάτεμα. Να κατέψω λίγο το κοτόπουλο. Να δω, πήραμε χρωματάκι. Πω, πω, κοίτα χρώμα, Διονύση, κοίτα. Και θα κόψω και το κρεμμυδάκι μου εδώ. Και αυτό έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Για να το σοτάρω και αυτό. Θα κάνω ένα κρυθαράκι. Οπότε δεν με νοιάζει άμα το κρεμμύδι μου είναι μικρό ή μεγάλο, γιατί θα το ψήσω μαζί με το κοτόπουλο τουλάχιστον 30 λεπτάκια. Οπότε θα λιώσει στο τέλος της ημέρας στο φαγητό μου. Λοιπόν, το κολοκυθάκι μου είναι εδώ, το κρεμμύδι μου είναι εδώ, έχω και μία σκελίδα σκόρδο και βέβαια θέλω και λίγα μυρωδικά. Ποιο είναι το κατάλληλο μυρωδικό για αυτή τη συνταγή, φίλε Διονύση? Ένα είναι το μυρωδικό που χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε τι να χρησιμοποιούμε. Τι μαράκι, φίλε. Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, δεν είμαι τσιμπούνης και έχω κάνει ένα υπέροχο μείγμα αρωματικών με κρεμμύδι, σκόρδο και βέβαια το κολοκυθάκι μου. Πάμε να δούμε λίγο το κοτόπουλό μας τώρα. Πω, πω, πω. Έγινε τραγανή η πετσούλα. Έγινε τέλειο. Φανταστικό. Και το πιο φανταστικό είναι αυτό το ζουμάκι που μένει στην κατσαρόλα μου όταν ψήνει το κοτόπουλο. Είναι μοναδικό, είναι ιδιαίτερο και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, να πάρω ένα πιάτο, θα πάρω αυτό και θα βγάλω το κοτόπουλό μου στην άκρη.
Έχει πάρει χρώμα, είναι τέλειο. Τέλεια. Αφήνω στην άκρη. Εδώ. Και στο λαδάκι που έχει μείνει μέσα, τι θα προσθέσω. Όλα μου τα μυρωδικά μαζί με το κολοκυθάκι και το κρεμμύδι. Κολοκύθι πάει μέσα, κρεμμύδι σκόρδο πάει μέσα, θυμάρι πάει μέσα. Και έχω κάνει ένα υπέροχο μίξ από λαχανικά. Πραγματικά το φαγητό μας θα βγει καταπληκτικό. Τώρα σοκάρω εδώ πέρα τα λαχανικά μου. Όπω Παναγία μου. Και το μυρωδικό που μου αρέσει να βάζω σε αυτή τη συνταγή είναι μπαχάρι. Εντάξει. Άμα θέλετε, δεν βάζετε καθόλου μπαχάρι ή μπορείτε να βάλετε λίγο κίμινο ή μπορείτε να βάλετε ένα άλλο μπαχαρικό που σας αρέσει όπως είναι το ginger. Εγώ θα πάω με μπαχάρι. Θα κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερη τη συνταγή μας, αλλά δεν βάζουμε πολύ ποσότητα γιατί αν βάλουμε πολύ ποσότητα θα πικρίσει το φαγητό. Συνεχίζουμε εδώ πέρα το σοτάρισμα. Και ως τώρα δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και επιτέρηση στη συνταγή μου ούτε στο κοτόπουλο. Οπότε ρίχνω αλάτι εδώ. Ρίχνω πιπέρι εδώ. Και ρίχνω αλάτι στο κοτόπουλό μου. Μαζί με το πιπέρι. Ξέχασα να βάλω πριν. Κανονικά έπρεπε να βάλω στο σοτάρισμα, αλλά δεν πειράζει, θα βάλω τώρα. Λοιπόν, και με το που πάρουν χρώμα τα λαχανικά μας, κοιτάξτε τώρα που γίνανε, ρίχνουμε μέσα ξανά το κοτόπουλο. Πρέπει να μάθετε να αξιοποιείτε περισσότερο τα φαγητά που παίρνετε. Παίρνοντας μπουτάκια κοτόπουλο κομμένα σε κομμάτια, στο τέλος της ημέρας βγαίνει πολύ πιο οικονομικό το φαγητό σας και βγάζετε περισσότερες μερίδες. Πραγματικά σας το λέω. Ωραίο το σπιτάκι κοτόπουλο, αλλά και το μπούτι έχει τη χάρη του από όλες τις απόψεις. Τώρα, πάμε να σβήσουμε εδώ πέρα την κατσαρολίτσα μας με λίγο κρασάκι λευκό, που είναι προαιρετικό, άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε όχι, και το νεράκι μου. Καπακώνω, χαμηλώνω τη φωτιά μου, εδώ, και σιγοβράζω για μισή ωρίτσα. Θέλω να μαλακώσω το κοτόπουλο. Οπότε θα δημιουργηθεί μέσα ένας υπέροχος ζωμός. Όπως βλέπετε, χαμήλωσε τη φωτιά και καπάκουσε γιατί τα ζουμιά θέλουν να μείνουν μέσα. Γιατί σε αυτά τα ζουμιά στη συνέχεια τι θα ψηθεί, το κρυθαράκι μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάσουμε ένα ζωμό για να ρουφήξει το κρυθαράκι και να γίνει 10 φορές πιο νόστιμο. Γι' αυτό σιγοβράζουμε μισή ώρα. Χαμήλωσε τη φωτιά, σιγοβράζουμε και σε μισή ωρίτσα θα ρίξουμε το κρυθαράκι, θα ψήσουμε άλλα 15 λεπτάκια μέχρι που να είναι έτοιμο το κρυθαράκι και θα σερβίρουμε. Η κορυφαία βιομηχανία εκτροφής κοτόπουλου στον κόσμο λέγεται πως είναι η πολιτεία Ιόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υπολογίζεται πως εκτρέφει πάνω από 60 εκατομμύρια κοτόπουλα, ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κορυφαίος παραγωγός παρασκευασμένων προϊόντων κοτόπουλου παγκοσμίως, με 518 εκατομμύρια κοτόπουλα να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. Υπολογίζεται μάλιστα πως η κατανάλωση κοτόπουλου έχει αυξηθεί κατά 540% από το 1910 στην Αμερικανική Ήπειρο. Και μετά από μισή ωρίτσα το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο, δηλαδή έχει μαλακώσει το κοτόπουλο, απλά έχει πάρα πολύ υγρασία μέσα. Την υγρασία την έχουμε αφήσει επίτηδες γιατί θα ρίξουμε τώρα το κρυθαράκι μας για να μαγειρευτεί. Οπότε θέλουμε να τραβήξει όλο το ζουμάκι το κρυθαράκι και να γίνει 10 φορές πιο νόστιμο. Έτσι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κρυθαράκι μέτριο μέλισσα, το οποίο παράγεται από εκλεκτά ελληνικά σιτάρια. Έχει χρυσαφένιο χρώμα, αυθεντική γεύση και θα το βρείτε βέβαια και σε νέα συσκευασία. Δεν χρειαζόμαστε όλη τη συσκευασία, φίλε Διονύση. Γιατί είναι πάρα πολύ κρυθαράκι, δηλαδή με όλο αυτό το κρυθαράκι θα φάνε 10 άτομα. Αν και το κρυθαράκι φαίνεται μικρή συσκευασία, το να ξέρεις ότι διωγγώνεται πάρα πολύ καθώς βράζει, οπότε θέλουμε περίπου το μισό. Δηλαδή με το μισό θα πάρουμε φαγητό για 4 άτομα. Με 2 μπουτάκια κοτόπουλο και μισή συσκευασία κρυθαράκι θα φάνε 4 άτομα πραγματικά και θα ευχαριστηθούν. Οπότε ρίχνω το μισό κρυθαράκι μου μέσα, εδώ, παίρνουμε μια κουτάλα και χωρίς καπάκι πια. Ανακατεύουμε μέχρι που να γίνει το φαγητό μας. Δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα. Ανά 3-4 λεπτάκια ανακατεύουμε. Πόση ώρα θα χρειαστεί? Περίπου 15, 16, 14 λεπτά. Αναλόγως με το πόσο δυνατή είναι η φωτιά σας. Μόλις είναι έτοιμο θα το καταλάβουμε γιατί έχει τραβήξει όλη την υγρασία του κρυθαράκι. Θα δοκιμάσουμε κιόλας να δούμε ότι είναι έτοιμο και ότι είναι μαλακό. Και πάμε να σερβίρουμε. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να στύψουμε λίγο λεμονάκι στο τέλος και λίγα μυρωδικά. Αυτό.
το κρυθαράκι μου είναι έτοιμο. Μετά από 15 λεπτάκια, όπως σας είπα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμο. Οπότε πάμε να σερβίρουμε. Όπου Παναγία μου, μια φεριτέρα. Θα σβήσω τη φωτιά. Δεν θα ρίξω τυρί μέσα για να τα αφήσω στην κρίση του καθενός. Να βάλει, να μην βάλει τυράκι. Θέλω να ψιλοκόψω λίγο μεντανό, γιατί χρειάζεται λίγο πράσινο, φρέσκο χρώμα το φαγητό μας στο τέλος. Εδώ. Εννοείται μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικό θέλετε. Αλλά ο μαϊντανός είναι κάτι που μας αρέσει στο τέλος. Και θέλω να ρίξω και ξύσμα και ελάχιστο χυμό από λεμόνι. Δεν θέλω να το παρακάνετε στο λεμόνι, δεν θέλω να βγει λεμονάτο το φαγητό μας. Απλά το λίγο λεμόνι που θα βάλουμε θα απογειώσει τη γεύση του φαγητού μας. Γενικά όταν έχουμε λιπαρότητα στο φαγητό μας, γιατί εδώ πέρα έχουμε το κοτόπουλο, το μπούτι που έχει την πετσούλα του και βγάζει λιπαρά. Πώς πάμε τη λιπαρότητα? Πολύ απλά, με λίγο λεμονάκι. Δηλαδή και μία κουταλιά του γλυκού λεμονάκι να βάλετε κατευθείαν αλλάζει τελείως το φαγητό. Οπότε βάλαμε μέσα και το λεμονάκι μας, ανακατεύουμε, θα ελέγξουμε αλατοπίπερο τώρα, γιατί βάλαμε αλάτι και πιπέρι στην αρχή, ρίξαμε και το κρυθαράκι, οπότε έχουν αλλάξει τώρα οι αναλογίες. Πρέπει να το ξαναδούμε, για να δω. Όπω φαγητάρα, ε. Αλληλικό! Ζεματάει. Όπω. Καλό, ε. Φαγητάρα. Αλλά να σου πω ποιο είναι το πιο φανταστικό στην συνταγή. Το πιο φανταστικό είναι ότι με μισή συσκευασία κρυθαράκι και δύο μπουτάκια κοτόπουλο που πήραμε, ήταν μεγαλούτσικα αυτά, για ένα κιλό, φτιάξαμε φαγητό για τέσσερις. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε καλύτερα τις πρώτες ύλες μας. Ναι, πολύ ωραίο το φιλέτο μοσχάρι, ναι, πολύ ωραία η ελιά, η μοσχαρίσια, πολύ ωραίο το φιλέτο κοτόπουλο, αλλά στο τέλος της ημέρας το φαγητό μας βγαίνει πολύ ακριβό. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα εδώ φαγητό που έχουμε πάρει με το τίποτα. Λοιπόν, όπως είναι φρεσκοτριμμένο πιπέρι και εννοείται, άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο τυράκι της αρεσκίας σας. Εδώ έχω λίγη γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε και κασέρι, μπορείτε να βάλετε και φέτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Καλά, αν βάλουμε πεκορίνο θα κάνουμε άλλο φαγητό, αλλά κοιτάξτε εδώ. Να θυμάστε ότι αυτός ο τρίφτης στο τυρί πάντα μας δίνει την αίσθηση ότι βάζουμε περισσότερο τυρί, αλλά βάζουμε πολύ λίγο. Εδώ πέρα δεν έχω βάλει στη μερίδα ούτε 15 γραμμάρια. Οπότε, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, είναι η τελειότητα του φαγητού. Θέλω να σας δείξω το κοτόπουλο ότι πραγματικά λιώνει. Βγάλω ένα πιατάκι για να δείτε. Εδώ είμαστε. Το κρυθαράκι έχει γίνει τέλειο. Και κοιτάξτε εδώ. Απλά ακουμπάς και διαλύεται. Για να δούμε το λεμονάκι άμα πέτυχε. Εδώ. Ωραίο, ε! Ρε φίλε, είναι φαγητάρα. Καλό, ε! Και... λίγο με το τυράκι, να μην φάω. Σε μανιφίκ! Για το κρυθαράκι με κοτόπουλο και κολοκυθάκια, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, μεταφέρουμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε βούτυρο και σοτάρουμε καλά από όλες τις πλευρές, γυρνώντας το με μία τσιμπίδα. Κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια το κολοκύθι και το κρεμμύδι, το σκόρδο σε φέτες, ψιλοκόβουμε το φρέσκο θυμάρι, αφαιρούμε το κοτόπουλο σε πιάτο και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Στην κατσαρόλα ρίχνουμε τα λαχανικά και τα μυρωδικά, πασπαλίζουμε με μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε μέχρι να πάρουν χρώμα και προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο. Σβήνουμε με κρασί, προσθέτουμε το νερό, βάζουμε καπάκι στην κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε. Προσθέτουμε το κρυθαράκι, ανακατεύουμε ανά 2-3 λεπτά, σβήνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το μαϊντανό, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τριμμένο τυρί προαιρετικά.